Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του καφέ σε αναμονή, όπου ένας πελάτης μπορεί να πληρώσει έναν καφέ για να τον πιει κάποιος που δεν έχει χρήματα, ο Δημήτρης Γκαρμπούνης εφάρμοσε το κρέας σε αναμονή στο κρεοπωλείο του. Όποιος πελάτης το επιθυμεί μπορεί πέρα από τη δική του παραγγελία να αγοράσει επιπλέον κρέας και να πληρώσει το 50% της αξίας του, καθώς το άλλο 50% της παραγγελίας το αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου. Μέσα στο χαμό που ζούμε, με τις απεργίες, με τους αγρότες, με τόσα, με το προσφυγικό, είναι μια δράση που προσφέρει αλληλεγγύη στις ευπαθείς ομάδες και μια πρωτοβουλία του σωματείου, το οποίο να έρθει πιο κοντά στους άνεργους, να προσφέρουμε ένα κιλό κρέας, να προσφέρουμε κάτι και εμείς από τη μεριά μας σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Ψωνίζεις σήμερα αυτή σε ένα κιλό τιμά και λες θέλω ένα κιλό τιμά να το έχουμε στην αναμονή, το οποίο το μισό το πληρώνει ο πελάτης, το μισό το πληρώνει το κατάστημα. Και έρχεται μια ευπαθή ομάδα, ο οποίος είναι ένας άνεργος, ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος πολύτεχνος και παίρνει ένα κιλό τιμά δωρεάν. Αυτό το λέμε σε κρέα σε αναμονή. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ καλή. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουν ότι το προσφέρουν οι πελάτες μαζί με τους κρεοπόλες. Σε συνεννόηση με τους κατατόπους ενορίες, εκκλησίες και του Δήμου, η οποία έχει πραγματικά καταγεγραμμένους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, επικοινωνία καθημερινή. Το πρωί μου λέει, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει πόσα πακέτα έχουμε στην αναμονή. Λέω πέντε. Μου στέλνουν πέντε ανθρώπους και παίρνουν αυτό το κρέας αναμονή δωρεάν. Δηλαδή είναι μια πρωτοβουλία που πιστεύω πάρα πολύ καλή. Είμαστε σε επικοινωνία με τον άνθρωπο από Αθήνα που ξεκίνησε το καφέ στην αναμονή και είμαστε μια δράση που έχουμε ένα όραμα να το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τους κρεοπόλες να επεκταθούν και σε άλλα τρόφιμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών του Νομού Θεσσαλονίκης επισήμανε το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι έμποροι για να στηρίξουν τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. Το έχουμε καταθέσει και προαιρετικά, αν δεν το ξεκινήσει κάποιος, δηλαδή θέλει μια σπίθα. Το ξεκινήσαν και δύο συναδέλφες και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία στο Ρεόκρεστο και μία στη Φιλαδέλφια και είναι πρωτοπόρες και αυτοί. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε οργανωμένα μέσω του Σωματείου για να επεκταθούμε σε όλο τον νομό και να υπάρχει μια πρωτοβουλία του Σωματείου, η οποία είμαστε πιο, να το κάνουμε πιο καλά, να το κάνουμε πιο σωστά, να μην έρχεται ο κάθε ένας και να παίρνει, να το έρχεται αυτός που το έχει πραγματικά ανάγκη. Η ανταπόκριση του κόσμου από την πρώτη κιόλας μέρα ήταν μεγάλη. Άλλωστε, αυτό που σώζει τους Έλληνες παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η αλληλεγγύη τους.